Καλησπερούδια, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά, έχω κάνει κάποια ψώνια από το Marketplace Zoom και είμαι εδώ για να τα μοιραστώ μαζί σας, να σας δώσω ιδέες, να σας πω την άποψή μου, πώς μου φαίνεται το καθένα και γενικά πώς ήταν η εμπειρία μου, γιατί πρώτη φορά πήρα πράγματα, ψώνισα πράγματα από το Zoom. Παρήγγειλα περίπου στις αρχές του μήνα, έκαναν 20 και κάτι μέρες να έρθουν, το πολύ 25, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γύρω στις 20 μέρες έκαναν να έρθουν, ήρθαν πάρα πολύ ωραία συσκευασμένα, πάρα πολύ προσεγμένα, σε μία σακούλα και από μέσα τυλιγμένα και με άλλα σακουλάκια. Αυτή είναι η σακούλα που μου ήρθαν τα πράγματα. Έκανα αρκετά ψώνια για πρώτη φορά. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο marketplace με τεράστια ποικιλία. Μπορείς να βρεις ό,τι φανταστείς, καλή ποιότητα σε προσιτές τιμές, διαφορετικά πράγματα ρε παιδί μου, όχι τα συνηθισμένα που μπορείς να βρεις στην αγορά μας έτσι και αλλιώς. Πραγματικά ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορείς να το αναζητήσεις εκεί και να το βρεις. Και σου λέει πάρα πολλές λεπτομέρειες, έχει κριτικές, γενικά αξίζει να μπείτε είτε στην εφαρμογή είτε στο link που θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής για να τσεκάρετε. Έχει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες το συγκεκριμένο marketplace παγκοσμίως, οπότε γιατί όχι, είπα να το δοκιμάσω. Θα σας δείξω ακριβώς τι πήρα. Έχει και ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο επιβράβευσης με πόντους που μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις για επιπλέον αγορές και πραγματικά συμφέρει. Πάμε να σας δείξω αυτά που πήρα, αλλά το τελευταίο και αγαπημένο μου θα σας το αφήσω για το τέλος και το πιο μεγάλο, έτσι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε λοιπόν στη σακούλα. Θα τα πιάσω με τυχαία σειρά, αρχικά. Πήρα πιτζάμες, μία πιτζάμα για εμένα και μία για τον Γιάννη, την οποία πιτζάμα την είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι βελούδινη στο χρώμα μου, ένα καταπληκτικό πραγματικά χρώμα και είναι αυτή εδώ. Έχει λάστιχο στη μέση, πάρα πολύ μαλακό χουχουλιάρικο ύφασμα, την πήρα στο, δεν θυμάμαι σε τι νούμερο. Δεν γράφει εδώ νούμερο, αλλά νομίζω το πήρα στο small. Λοιπόν, είναι αυτή και τελειώνει τύπου ψαράδικο μακρύ. Δείτε εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και από πάνω είναι κάπως έτσι. Θα σας το δείξω και φορεμένο στην πορεία. Είναι τύπου πουκάμισο. Και πολύ χουχουλιάρικο και περιποιημένο ταυτόχρονα. Δεν είναι η πιτζάμα, δηλαδή είσαι περιποιημένη μέσα στο σπίτι, εγώ θεωρώ. Μετά, συνεχίζω. Πήρα κάτι λουλουδάκια ψεύτικα, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Πήρα δύο διαφορετικά χρώματα για να τα βάλω σε βάζο, αλλά και γενικά γιατί μου είναι χρήσιμα και στο Instagram και γενικά στη διακόσμηση, που δυστυχώς το ιδανικότερο φυσικά θα ήταν να έχουμε ένα αληθινό λουλούδι, αληθινά λουλούδια, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα εφικτό, οπότε για αυτές τις στιγμές καλό είναι να έχουμε έτσι ένα backup και είναι πάρα πολύ όμορφα και εντυπωσιακά, πολύ καλή ποιότητα και μπορώ εγώ να τα λύσω και να τα χρησιμοποιήσω και ξεχωριστά και να τα ανακατέψω, να τα βάλω σε μια όμορφη σύνθεση, σε ένα όμορφο βάζο, ανάλογα. Έχω διάφορες ιδέες για το πώς θα τα χρησιμοποιήσω, πάντως θα με βολέψουν πάρα πολύ στα stories με την πρόθεση προϊόντων, σε διάφορα τέλος πάντων post που θέλω να ανεβάζω στα social media και να είναι έτσι περιποιημένα, να έχουν και ένα λουλουδάκι μέσα. Και σίγουρα θα πάρω και άλλα λουλούδια αφού είδα τώρα την ποιότητά τους ότι μου άρεσε. Συνεχίζω με ένα set πιτζάμες του Γιάννη που έχω πάθει πραγματικά σοκ με την ποιότητα. Το πήρα σε 170 νούμερο, το φοβήθηκα λίγο μήπως θα είναι μικρό και τελικά είναι μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα μεγάλο παρά μικρό. Δηλαδή το ήξερα ότι το 170 είναι πολύ μεγάλο για το Γιάννη, αλλά λέω καλύτερα να το πάρω μεγάλο, γιατί αν το πάρω just μπορεί, επειδή δεν το έχω δει από κοντά, να του είναι μικρό. Τελικά είναι πραγματικά τα νούμερα και δεν πειράζει και ας το χρησιμοποιήσει, ας το ξέρεις, φορέσει και του χρόνου.
Θα ξαναπαραγγείλω έτσι κι αλλιώς από το Zoom, οπότε θα του πάρω μικρότερο νούμερο. Αλλά παιδιά, δεν έχω ξαναδεί τόσο μαλακό ύφασμα σε παιδική πιτζάμα, χοντρό, γιατί από μέσα είναι επενδυμένο με βελούδο, επενδυμένη πιτζάμα, πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ υπέροχο. Είναι η πιο ωραία πιτζάμα που του έχω πάρει σε ποιότητα. Δεν το περίμενα, πραγματικά. Έχει πολύ ωραίο χρώμα, έχει ωραία σχεδιάκια με δεινόσαυρους. Τελειώνει κάπως έτσι κάτω και λάστιχο στη μέση. Και επίσης το πάνω μέρος είναι κάπως έτσι. Μπορεί και να του κάνει, αλλά θα του είναι λίγο μεγάλη. Μπορεί όμως να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει και από φέτος. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω να καταλάβετε πόσο βελουδένιο είναι και μαλακό. Εξαιρετικό. Και είναι 97% βαμβακερί. Το πρόσεξα αυτό για το Γιάννη, γιατί ήθελα να είναι βαμβακερί. Δηλαδή, κοιτάξτε τη σύνθεση των ρούχων γενικά, αν θέλετε να παραγγείλετε. Γιατί έχει και πολυέστερ, έχει και βαμβακερά, έχει και μίξ. Για τη δική μου την πιτζάμα η αλήθεια δεν με ένοιαζε τόσο πολύ. Κοίταξα να έχει και λίγο κότον μέσα, να έχει έτσι ένα ποσοστό κότον. Αλλά του Γιάννη με ενδιέφερε πάρα πολύ να είναι βαμβακερή και πραγματικά είναι απίστευτη η υφή της. Κάτι άλλο που πήρε γιατί είχα και μου χάλασε είναι ένα συγχραντήρας ο οποίος είναι και diffuser για εθέρεα έλαια. Είναι αυτός εδώ, τον πήρα σε χρώμα ροζ και κάνει και διάφορα χρώματα, οπότε θα τον χρησιμοποιήσουμε φυσικά και σε vlog. Ανοίγει μέσα, βάζει το νεράκι, βάζει τις σταγόνες του εθέρεο έλαιο που εσύ προτιμάς ή συνδυασμό και αρχίζει να το διαχέει στον χώρο κατά αυτόν τον τρόπο που βλέπετε στην φωτογραφία και μας χωβολάει όλος ο τόπος. Γενικά, αν τα εθέρια έλαια είναι καλής ποιότητας, έχουν ευεργετικές ιδιότητες και επειδή έχω αρκετά εθέρια έλαια στο σπίτι που έχω καιρό να τα χρησιμοποιήσω γιατί δεν είχα diffusers, επιτέλους βρήκα ένα υπέροχο σε καλή τιμή diffuser στο Zoom. Είναι αυτό λοιπόν και πάρα πολύ έτσι μικρό και πώς να το πω, δεν πιάνει πολύ χώρο να είναι κάτι του μάτς και τα λοιπά. Μια χαρά, σε ωραίο χρωματάκι και για κάθε χώρο. Θα πάρω και άλλα, θα πάρω ας πούμε ένα για το σαλόνι, αυτό το πήρε για το δωμάτιό μας για να χαλαρώνουμε λίγο το βράδυ, αλλά να μην βάζω και κεριά που να φοβάμαι μην πάρουν και καμιά φωτιά άμα με πάρει ο ύπνος ή αν πάνε τα παιδιά να πιάσουν τα κεριά. Και κατ' εμέ το πιο σημαντικό και το πιο τέλειο από όλα που ανυπομονούσα πραγματικά και ευτυχώς είναι απίστευτο ποιοτικά και είναι και πιο μεγάλο από ό,τι περίμενα γιατί με τις διαστάσεις δεν το έχω και πολύ, αλλά είναι τέλειο. Δηλαδή αν ψάχνετε κάτι τέτοιο αξίζει φουλ να το πάρετε από εκεί. Είναι αυτό το βαλιτσάκι που χωράει τέλεια και στο σιρτάρι μου με τα καλλυντικά, όπου θα βάλω οργανωμένα μέσα όλα μου τα προϊόντα μακιγιάζ και θα είναι και οργανωμένα όμορφα μέσα στο σιρτάρι αλλά ανακατηγορία και safe και θα μπορώ να το παίρνω και όπου θέλω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και αν είσαι make-up artist, πάρ' το αυτό και θα με θυμηθείς. Έχει διάφορα χρώματα, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το χρώμα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο βαλιτσάκι και για άλλα καλλυντικά, όχι μόνο για μακιγιάζ. Έχει και αυτό εδώ πέρα από πίσω, που μπορείς να το βάλεις στη βαλίτσα σου και να μην το κουβαλάς. Το εφαρμόζεις στο χερούλι της βαλίτσας. Έχει και μέσα λουρί για να το κρεμάς στον ώμο σου, όπως βλέπεις εδώ έχει τις θήκες για το λουράκι και εδώ για να το κρατάς και έχει και ένα ωραίο φερμουάρ. Ανοίγω λοιπόν το κουτί και να σας το δείξω από μέσα, είναι φανταστικό, καταπληκτικό, πάρα πολύ μεγάλο, έχει και μικρότερα φυσικά, έχει διάφορες διαστάσεις, εγώ ήθελα το μεγάλο. Δεν ξέρω αν έχει και πιο μεγάλο. Και έχει το λουράκι του. Έχει και αυτό εδώ. Αυτά εδώ τα σκηνάκια. Κάτσε να σου δείξω καλύτερα. Έχει αυτά εδώ τα σκηνάκια τα οποία βοηθούν πολύ στο να κρατήσει όρθιο. Στο βάλω να το δεις. Αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, για να κρατάει λοιπόν όρθιο αυτό και να μην πέφτει πίσω,
και να τα έχεις έτσι στον πάγκο σου ανοιχτά. Ξέρεις, να κουμπάει κάπου αυτό. Λοιπόν, είναι τέλειο. Και έχει εδώ φερμουάρ που μπορείς να βάλεις μέσα όλες σου τις παλέτες εδώ από πίσω. Μετά ανοίγει αυτό και εδώ μπορείς να έχεις όλα σου τα μολύβια, μάσκαρες κτλ. Όλα σου τα πινέλα, γενικά ό,τι είναι σε μορφή τέτοια που μπορείς να τα βάλεις εδώ και να φαίνονται ταυτόχρονα το τι είναι τι. Και έχει εδώ και άπειρο χώρο για κραγιόν, για μικρότερες σκιές. Έχει πάρα πολύ χώρο. Θα τα οργανώσω και θα σας τα δείξω. Θα σας βγάλω πλάνο αργότερα πώς έχω βάλει εγώ τα πιο αγαπημένα μου καλλιτικά μέσα εδώ. Τελικά χώρισα μέσα τα πιο αγαπημένα μου και τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, ανοίγει κανονικά, οριακά κλείνει φυσικά, αλλά κλείνει μια χαρά. Εδώ έχω βάλει τα άπλυτα πινέλα μου, εδώ πέρα, μάσκαρα, eyeliners, εδώ, δύο διαφορετικά, όλα τα μολύβια για τα μάτια, μολύβια για τα χείλη. Εδώ στο φερμουάρ έχω βάλει την πιο μεγάλη μου παλέτα. Έκανα και ένα ξεσκαρτάρισμα, όπως βλέπετε εδώ, τσέκαρα τι ξέρεις, ακόμα έχει απόδοση, τι έχει παλιώσει, πέταξα μερικά, ήταν μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει τη μεγάλη μου παλέτα της Makeup Revolution που την υπερλατρεύω, την έχω πάρει από roos.gr. Εδώ μέσα. Και εδώ έχω βάλει το λουράκι, έχω βάλει εδώ τα gloss μου και τα lip balm μου που χρησιμοποιώ πιο συχνά. Εδώ όλα τα χειμερινά κραγιόν, δηλαδή ό,τι μπορώ να φορέσω και το χειμώνα. Τα καλοκαιρινά τα έχω αλλού και είναι και μπόλικα, τέλος πάντων, δεν μπορούσα να αποχωριστώ κανένα. Έχω εδώ πέρα ένα πινέλο έτσι κοντό. Αυτό εδώ πέρα. Θέλουνε πλύσιμο τώρα όλα μου τα πινέλα και τα σφουγγάρια, γιατί τα χρησιμοποίησα πρόσφατα. Έχω βάλει εδώ λοιπόν και τα σφουγγαράκια μου. Πούδρα για το πρόσωπο, πούδρα για το σώμα. Πήρα εδώ πέρα μια σκιά για τα φρύδια, σε περίπτωση που έχω κανένα κενό να το συμπληρώνω. Έχω εδώ ένα bronzer. Εδώ όλα τα προϊόντα για τη βάση του foundation. Και εδώ έχω παλέτες, όλο αυτό είναι παλέτες, ρούζ και highlighter. Οπότε όλα τα έχω βολέψει εδώ και δεν θα χρειάζεται να παίρνω ένα-ένα κάθε φορά και να τα πηγαίνω στο μπάνιο, αλλά και γενικά θα τα έχω πάντα περιποιημένα, οργανωμένα, μαζί μου όπου χρειάζεται. Πάμε να το κλείσουμε. Όσο μεγάλη και αν είναι η βαλίτσα μου ή το βαλιτσάκι που θα έχω, γενικά, πάντα τα γεμίζω μέχρι αηδίας. Και έτοιμο. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας φάνηκε χρήσιμο, να σας έδωσα ιδέες, γιατί σίγουρα μπορεί κάποιοι από εσάς να είχατε την απορία πώς είναι να παραγγέλνεις από Zoom, αν είναι καλά τα πράγματα, αν είναι οικονομικά, αν κάνουν πολύ καιρό να έρθουν. Εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε μία, πώς να το πω, να παραγγείλετε και να δείτε αν σας ταιριάζει εσάς αυτός ο τρόπος, αν έχετε λίγο υπομονή να περιμένετε 20 μερούλες. Τσεκάρετε τις κριτικές, τσεκάρετε από κάτω τις διαστάσεις και τα υλικά που είναι φτιαγμένο το κάθε προϊόν, π.χ. αν είναι ρούχα. Και είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε υπέροχα ψώνια. Εγώ έχω κάτι ενθουσιαστεί, έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη με όλα. Ειδικά μέχρι το επόμενο βίντεο μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται και άλλα ψώνια πέρα από vlog και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Σας ευχαριστώ για όλα και θα τα πούμε. Φιλιά πολλά!